να συναντήσουμε τον πατέρα Θεμιστοκλή Ιασονίδη. Καλησπέρα πάτερ, χρόνια πολλά και καλή Ανάσταση. Είμαστε κοντά για να κουβεντιάσουμε λίγο γιατί είναι τόσο μεγάλη αυτή η γιορτή, πάτερ. Είναι η κύρια γιορτή της χριστιανοσύνης. Χωρίς την Ανάσταση του Χριστού γκρεμίζονται τα θεμέλια όλης της πίστης. Ο ίδιος Απόστολος Παύλος λέει ότι αν δεν είχε αναστηθεί ο Χριστός, όλη η πίστη μας θα ήταν μάταιη. Αυτό το οποίο θέλει να μας δώσει σαν μήνυμα η Ανάσταση είναι να διώξουμε κάθε απελπισία και να αποκτήσουμε μία αισιοδοξία, μία ελπίδα για το μέλλον. Γιατί εφόσον ο Χριστός αναστήθηκε και εμείς που πιστεύουμε στο Χριστό έχουμε το ίδιο μέλλον. Δηλαδή να αναστηθούμε. Αυτός είναι ο προορισμός μας. Πόσο εύκολο είναι αυτό στο σημερινό άνθρωπο δύσκολο, που είναι λίγο πιο, ναι, πιο απομακρυσμένος από όλα αυτά τα αξιακά χριστιανικά συστήματα ο σημερινός, ναι, άνθρωπος, όχι απαραίτητα σκόπιμα. Γιατί είναι έτσι πια η ζωή μας, πάτερ Θεμιστοκλή. Είναι καταστάσεις, καταστάσεις που μας απομακρύνουν, η καθημερινότητα που μας απομακρύνει από το Θεό δυστυχώς, αλλά το θέμα είναι ότι εμείς πρέπει να βρούμε τον τρόπο να προσεγγίσουμε τον Θεό. Έστω και αυτές τις μέρες που έρχονται στην Εκκλησία κάποιοι χριστιανοί οι οποίοι επισκέπτονται τους ναούς μόνο τα Χριστούγεννα και το Πάσχα, έστω και αυτές τις μέρες μπορεί να λάβουν έτσι μια σπίθα η οποία θα ανάψει μια φωτιά μέσα τους και αργότερα αυτό να τους βοηθήσει ώστε να γνωρίσουν τον Θεό. Γιατί άμα δεν γνωρίσουμε τον Θεό, δυστυχώς η ζωή είναι αφόρητη, έτσι όπως τη ζούμε, η καθημερινότητα. Η μόνη ελπίδα λοιπόν είναι αυτή, για να αλλάξει και ο τρόπος ζωής μας, να αλλάξει η ψυχολογία μας, όπως λέει και ο κατηχητικός λόγος του Αγίου Άνου του Χριστόν που θα διαβάσουμε σήμερα το βράδυ, είναι ότι εφόσον ο Χριστός αναστήθηκε, συγγνώμη εκ του τάφου ανέτειλε. Δηλαδή η συγγνώμη ανέτειλε από τον τάφο. Οπότε όλοι μας συγχωρούμαστε για τα πτέσματά μας, αρκεί να προστρέψουμε στα πόδια του Χριστού, όπως η πόρνη η οποία έπλαινε με τα δάκρυα τα πόδια του και τα σκούπισε με τα μαλλιά της. Αν δηλαδή δείξουμε μετάνοια, επιδείξουμε μετάνοια, ό,τι αμάρτημα και αν έχουμε κάνει, ο Θεός μας το συγχωρεί. Ας μην απελπιζόμαστε λοιπόν και ας είμαστε κοντά στο Θεό σε αυτές τις μέρες, αλλά και στο υπόλοιπο της ζωής μας. Όχι δηλαδή μόνο στο Χριστός Ανέστη, αλλά και στην υπόλοιπη ζωή μας. Πέστε μου κάτι, η Ανάσταση είναι μια έννοια που έχει πάρα πολύ ισχυρά μεταφυσικά χαρακτηριστικά. Όλο αυτό αλλάζει και το περιεχόμενο της έννοιας του θανάτου, πάτερ Θεμιστοκλή. Εννοείται. Ο θάνατος πλέον είναι ένα παιχνίδι στα χέρια ενός μωρού. Τι εννοείται? Γιατί έχει αποδυναμωθεί, έχει απονευρωθεί από την Ανάσταση του Χριστού. Δηλαδή, και γι' αυτό πάλι στον κατηχητικό λόγο διαβάζουμε που λέει «Πού σου θάνατε το κέντρο, πού σου άδει τον οίκος». Πού είναι το κέντρι σου θάνατε, που κέντριζες και ήσουν φοβερός, πού είναι η νίκη σου? Ανέστη Χριστός και πεπτώκας οι δαίμονες. Αναστήθηκε ο Χριστός και οι δαίμονες πέσανε, χάσανε τη δύναμή τους. Δηλαδή με την Ανάσταση του Χριστού απονευρέωθηκε ο Άδης και ο θάνατος. Ο θάνατος όμως, πάτερ, έχει μια δραματική διάσταση για κάθε άνθρωπο. Έχει μέσα του τη διάσταση της απώλειας, η οποία είναι κατανίκητη. Ανθρωπίνως ναι. Και για όσους δεν πιστεύουν στην αιώνια ζωή, πραγματικά ο θάνατος είναι μια απελπισία. Όπως και το να ζεις σε αυτή τη ζωή χωρίς ελπίδα, και αυτό είναι μια απελπισία. Αν δεν προσεγγίσουμε το μυστήριο του θανάτου με την προοπτική της αιωνιότητος, τότε πραγματικά εντάξει, δεν υπάρχει λόγος να ζούμε. Γι' αυτό και πάλι επιμένω στον κατηχητικό λόγο του Αγίου του Χριστού που θα ήθελα όλοι να το διαβάσουμε και να τον ακούσουμε σήμερα στην Εκκλησία. Διαβάζεται στο τέλος του όρθρου, πριν την αναστάσιμη λειτουργία. Μη δεις φοβείς το θάνατο, κανείς να μην φοβάται το θάνατο, ηλευθέρωσε ρημάς ο του σωτήρος θάνατος. Δηλαδή μας ελευθέρωσε ο θάνατος του σωτήρα μας. Πέθανε για να μας ελευθερώσει εμάς. Μάλιστα. Ευχαριστούμε πάρα πολύ.
Καλή καλά. Ανάσταση και καλή ο ανάσταση. Λόγος σας πάντα να, είναι, να έχει αυτή τη μεστότητα που είχε και η κουβέντα μας η μικρή απόψε, κύριε Πάτερ. Ευχαριστώ πολύ. Να είστε καλή καλά. Καλή συνέχεια, καλή ανάσταση. Να είστε καλά.